Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Έζησε τη ζωή που έζησε, κήρυξε αυτά που κήρυξε, πέθανε, δεν έχασε, νίκησε πάλι και τον θάνατο και τώρα είναι στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει για όλους εμάς. Δόξα στον Κύριο. Αυτά είναι τα χαρμόσυνα νέα του Θεού για όλους εμάς, για όλη την ανθρωπότητα. Και δεν είναι τυχαίο, αγαπητοί αδελφοί, που ο Θεός επέτρεψε αυτή τη γιορτή να τη γιορτάζουμε αυτή την περίοδο. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να υπολογίσουν, δεν ξέρω ακριβώς την ιστορία πώς βγήκε αυτή η ημερομηνία, αλλά είναι αξιοσημείωτο γεγονός το ότι τα Χριστούγεννα, το μήνυμα του δώρου του Θεού στην ανθρωπότητα, έρχεται στην περίοδο που είναι πιο σκοτεινή στο πρόσωπο της γης. Το 90% του πληθυσμού του πλανήτη ζει στο βόρειο ημισφαίριο. Και τώρα, 21 Δεκεμβρίου, είχαμε το χειμερινό ηλιοστάσιο, αν το λέω καλά στα ελληνικά. Σωστά, σωστά. Και τι λέει αυτό, είναι η πιο σκοτεινή μέρα του χρόνου. Η πιο σκοτεινή μέρα του χρόνου. Είμαστε στην πιο σκοτεινή περίοδο του χρόνου. Και μέσα σε αυτή την περίοδο, την τελευταία εβδομάδα πριν τελειώσει ο χρόνος κατά τους ανθρώπους, ο Κύριος διαλέγει να μας θυμίσει το δώρο Του. Και το δώρο Του είναι φως. Το δώρο Του είναι σωτηρία. Το δώρο Του είναι χαρά και ευλογία για όλους μας. Δόξα στον Κύριο. Σαν να μας λέει τελείωσε αυτός ο χρόνος, ό,τι έγινε έγινε, ό,τι πέρασε πέρασε, μην ξεχνάς όμως ότι εγώ έδωσα το γιο μου για σένα. Ότι εγώ έδωσα, ήρθα στη γη, πέθανα εν σαρκή για σένα, για να έχεις εσύ χαρά και ευλογία και αιώνια ζωή. Και να ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά με αυτή την ελπίδα και αυτή την ενθύμηση σε μας ότι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός είναι παρόν, είναι ζωντανός και είναι δοσμένος για εμάς, αγαπητοί αδελφοί. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε, όσο δύσκολη και αν είναι η ζωή μας. Είναι η πιο σκοτεινή περίοδος, αμήν, αλλά είναι και πιο λαμπρό το φως του Κυρίου μας. Δόξα στον Κύριο. Ξέρουμε την ιστορία πως ο Κέσαρας έβγαλε μια απόφαση, ήθελε να φορολογήσει όλη την οικουμένη και αναγκαστικά ο Ιωσήφ και η Μαρία φύγανε από εκεί που ήταν για να πάνε στη μικρή τη Βηθλέμ της Ιουδαίας, γιατί εκεί έπρεπε να γεννηθεί ο Χριστός. Και κάνανε όπως ήθελε ο Κύριος. Γιατί η ζωή μας, αδελφοί, είναι στα χέρια του Κυρίου. Και όπως ξεκινάει η επόμενη χρονιά, να έχουμε στο νου μας ότι η ζωή μας είναι στα χέρια του Κυρίου. Πολλά μπορεί να προσπαθήσουμε, πολλά μπορεί να επιχειρήσουμε, να κάνουμε, να σκεφτούμε. Στο τέλος όμως θα γίνει το θέλημα του Θεού. Και αυτό θα πρέπει να μας δώσει ανάπαυση. Θα πρέπει να μας δώσει λίγο να ηρεμήσουμε από αυτά τα σχέδια που κάνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αμήν, με τη χάρη του Θεού. Αλλά στο τέλος, ο Κύριος θα αποφασίσει. Δόξα στον Θεό. Πιστεύω ότι δεν ήταν το όνειρο της Μαρίας και του Ιωσήφ να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός μέσα σε ένα στάβλο, ο γιος τους, να γεννηθεί μέσα σε ένα στάβλο. Νομίζω δεν το είχαν προγραμματίσει έτσι. Όμως ο Κύριος έτσι το διάλεξε. Και πολύ πιθανόν αυτό το ζευγάρι να αισθανόντουσαν αποτυχημένοι εκείνη τη στιγμή. Όταν βλέπαν ότι σπαργανώναν τον παιδί τους και το βάζαν πού, εκεί που τρώνε τα άλογα, εκεί που τρώνε τα ζώα. Και να σκέφτεται η Μαρία τις επαγγελίες του Θεού, να σκέφτεται όλες τις υποσχέσεις του Θεού και να λέει τι αποτυχημένη που είμαι. Πώς τα έκανα έτσι. Αυτό το θείο δώρο του Θεού και το γέννησα μέσα. Μέσα εκεί που τρώνε τα ζώα. Δόξα στον Κύριο. Αυτό όμως ήταν το θέλημα του Θεού. Δόξα στον Θεό. Και το ότι είσαι εδώ, όλα τα βήματα που έχουν έρθει μέχρι τώρα, αν είμαστε με τον Κύριο, είναι το θέλημα του Θεού. Με τη χάρη του Κυρίου. Με το θέλημα του Θεού. Αλλά βρισκόμαστε εμείς σε μια κατάσταση, αγαπητοί αδελφοί, και όλη η ανθρωπότητα μαζί μας. Είμαστε πρώτο τετελεσμένο γεγονότων. Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη. Το σωτήριον του Θεού ήρθε στη γη. Η χαρά του Θεού ήρθε στη γη. Και ο Κύριος μερίμνησε να ενημερώσει τον κόσμο τότε για αυτό το γεγονός. Ήταν οι ποιμένες που καθόντουσαν έξω στα χωράφια και φυλάγαν τα πρόβατάκια τους. Άντρες απλοί. Άνθρωποι που καθόντουσαν και κάνανε τη δουλειά τους. Μέσα στο βράδυ. Δόξα στον Θεό. Καθόντουσαν εκεί πέρα και τι θα λέγανε τα καθημερινά τους. Για τη δουλειά τους, τα πρόβατα αυτά. Και ξέρετε, τότε οι ποιμένες δεν ήταν σε μεγάλη υπόλοιψη. Η πιο εύκολη δουλειά ήταν. Το Δαβιδάκο, ο πατέρας του τον έβαλε να φυλάει τα πρόβατα. Γιατί ήταν μια δουλειά που την έκανε ο καθένας. Και ήταν αυτοί οι απλοί άνθρωποι, οι απλότεροι μέσα στην κοινωνία εκείνη την εποχή και καθόντουσαν και φυλάγανε τα πρόβατα. Και θα μιλάγανε για τις δουλειές τους, θα μιλάγανε για την γυναίκα τους, για τα παιδιά τους, για τα καθημερινά που ζούμε κι εμείς. Η καθημερινότητα που ζούμε εμείς τη ζούσανε κι αυτοί, δόξα στον Θεό.
θα μιλάγαν για τη φορολογία που θα ερχόταν από αυτή την απογραφή που έκανε ο Κέσαρας. Πω, τι θα μας κάνουν πάλι, θα μας στραγγίξουν, θα μας πάρουν όλα τα λεφτά. Αυτά που λέμε κι εμείς. Θα μας κόψουν τούτο, θα μας κόψουν τ' άλλο. Δόξα στο Θεό. Αυτή ήταν η ζωή τους. Και ξαφνικά ένας άγγελος Κυρίου εμφανίζεται στον ουρανό. Και φως λάμπει παντού. Και ακούνε το μήνυμα και χαίρονται. Και τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, εκεί στη Βηθλεέμ υπάρχει, γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου. Ο βασιλιάς του Ισραήλ. Εκεί πέρα να πάτε και θα τον βρείτε, και το σημείο θα είναι ότι θα τον βρείτε μέσα σε ένα στάβλο, μέσα στη φάτνη, σπαργανωμένο, και εκεί θα το δείτε και θα καταλάβετε ότι αυτό είναι αληθινό. Και βλέπουν μετά στρατιά αγγέλων να λάμπει εκεί πέρα μπροστά τους και να δοξάζουν το Θεό, και τα χάσανε. Και λένε, πραγματικά αυτό είναι μήνυμα το Θεό. Και οι άνθρωποι που ακούνε το μήνυμα σήμερα πρέπει να ακούσουν ότι είναι το μήνυμα του Θεού αυτό για αυτούς. Αυτό είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη. Ήρθε απλώς, ένα μωρό απλό. Δεν ήρθε με φανφάρες, με τρελά πράγματα, με υπερφυσικές καταστάσεις. Γέννησε ο Δίας, έβγαλε από το κεφάλι του, δεν ξέρω αυτά που κάναμε στη μυθολογία. Πόσο απλός είναι ο λόγος του Θεού. Γεννήθηκε από μια κοπέλα. Ένα μωρό παιδί. Απλά γεννήθηκε σε φάτνη. Γεννήθηκε σε στάβλο από Παρθένο. Και τρέχουν οι ποιμένες και μπαίνουν μέσα, εκεί μέσα στην απογοήτευση ο Ιωσήφ και η Μαρία, και ξαφνικά έρχονται με ωραία νέα. Τι ωραία! Είδαμε αγγέλους, είδαμε αυτό, είδαμε τ' άλλο, είδαμε τη δόξα του Θεού, και μας είπε ότι αυτό το παιδί είναι ευλογία από τον ουρανό και το σωτήριο του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Αμέσως πήρε χαρά. Αμέσως πήρε χαρά η Μαρία και ο Ιωσήφ. Όμως δυστυχώς οι ποιμένες αφήσαν τον Ιησού. Φύγανε και γύρισαν στα πρόβατά τους, γυρίσανε στα πράγματα του κόσμου αυτού. Γυρίσαν στις δουλειές τους, αγαπητοί αδελφοί. Και θα πρέπει να φοβόμαστε κι εμείς αυτό το πράγμα. Σε αυτή την καινούρια χρονιά που ανοίγεται μπροστά μας, πρόσεξε μη γίνεις άνθρωπος που ασχολείται μόνο με τα επί της γης. Δεν είναι κακό πράγμα. Για τη δουλειά μας, για την ασχολία μας, για όλα αυτά τα πράγματα. Και ξεχάσεις τον Χριστό και τον αφήσεις τον Χριστό και ξαφνικά βρεθείς πάλι μέσα στο χωράφι, χωρίς τον Κύριο, και να εύχεσαι ότι θα δεις αγγέλους ή θα εύχεσαι ότι θα δεις τη δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού δεν βρίσκεται έξω. Δεν βρίσκεται στα πράγματα του κόσμου. Βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Βρίσκεται εκεί που είναι ο Ιησούς Χριστός, δόξα στον Κύριο. Το χάσαν αυτό. Ήθε ο Κύριος να μας αξιώσει να μην το χάσουμε εμείς αυτό. Και να μην είμαστε και σαν τους μάγους. Δόξα στον Κύριο. Αυτοί ήρθαν οι μάγοι, σοφοί άνθρωποι λέει, ήρθαν από την Ανατολή, από τη Βαβυλώνα. Πόσο ωραία τα έχει κάνει ο λόγος του Θεού με τη σημειολογία που μας δίνει πάντοτε μέσα από όλη τη γραφή. Έτσι. Ήρθαν από τον κόσμο, από τη Βαβυλώνα, ήρθαν στη Βηθλεέμ και ψάξανε να βρούνε και τον βρήκαν τον Χριστό και του δώσανε δώρα, τρία δώρα. Του προσκυνήσανε, του δώσανε τα δώρα, του δώσανε ό,τι είχαν, τον υπηρετήσανε, δεν ξέρω εγώ πώς. Και μετά φύγανε και γυρίσανε στη Βαβυλώνα. Δόξα στο Θεό. Μην νομίζεις ότι μόνο με το να έρχεσαι στην εκκλησία και να φεύγεις ότι κάτι κάνεις. Μην νομίζεις ότι επειδή δίνεις τη συνεισφορά ότι ο Θεός ευαρεστείται με αυτό το πράγμα. Και μετά γυρνάς και πηγαίνεις στα πράγματα του κόσμου. Γυρνάς στην αμαρτία, γυρνάς στη Βαβυλώνα, γυρνάς στα πράγματα τα οποία ξέρεις ότι δεν τα θέλει ο Θεός και εσύ τα κάνεις. Μην νομίζεις ότι έτσι κερδίζεις. Δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε τον Κύριό μας, αδελφοί. Ήθε αυτή τη χρονιά όλα τα πράγματα του κόσμου να τα απορρίψουμε και να κάτσουμε εκεί, στο στάβλο με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Στην ταπεινότητα και στην ταπεινοφροσύνη που έχει ο Κύριός μας μαζί του, απλά και λιτά. Όπου θέλει ο Κύριός μας, δόξα στον Κύριο. Και όχι στη Βαβυλώνα, όχι στον κόσμο, με τη χάρη του Κυρίου. Δόξα στον Θεό. Με ποιους να είμαστε, σαν ποιον να είμαστε τότε, αγαπητοί αδελφοί, να είμαστε σαν τον Ιωσήφ και τη Μαρία, οι οποίοι από εκείνη την ημέρα και μετά όλο το κέντρο της προσοχής τους, όλη η ζωή τους ολόκληρη ήταν αυτό το βρέφος, ήταν αυτό το μωρό. Δεν σκεφτόντουσαν τίποτα άλλο. Πήρανε τα πάνω τους, να πάρουμε και εμείς τα πάνω μας, μας αγαπάει ο Θεός, είναι μαζί μας και θέλει να μας βοηθήσει, και να επικεντρωθούμε σε αυτό που έχει αξία. Και αυτό που έχει αξία είναι ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας. Ο Ιησούς Χριστός στο σπίτι μας, ο Ιησούς Χριστός στη δουλειά μας, ο Ιησούς Χριστός στην οικογένειά μας, έξω στον κόσμο, σε αυτούς που μιλάμε στον δρόμο, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτό που έχει σημασία. Αυτοί θα δουν ευλογίες, ο Ιωσήφ και η Μαρία
θα δούνε τη δόξα του Θεού. Σε τρόπο με τον οποίο δεν πρόκειται να ξαναδιανοηθούν να δούνε οι μάγοι ή οι ποιμένες, δόξα στο Θεό. Γιατί όποιος ακολουθάει τον Χριστό, τον βάλει στο κέντρο της ζωής του, τον βάζει πιο ψηλά από όλα και βάζει όλα τα άλλα να περιτριγυρίζουν γύρω από αυτό το πράγμα, τότε βλέπει τη δόξα του Θεού. Βλέπει χαρά, ξεκινάει μια περιπέτεια, αγαπητοί αδελφοί, στη ζωή του χριστιανού που το κάνει αυτό, η οποία πηγαίνει όπως θέλει ο Κύριος και είναι γεμάτο ευλογίες. Πάνω, κάτω, άγχος, στρες, χαρές, ηρεμία, όλα τα έχει. Όλα τα έχει η ζωή του χριστιανού. Δόξα στο Θεό. Και πόσο καλύτερα, υπηρετεί στο Θεό και κάνει το θέλημα του Θεού. Και περιμένει στο τέλος αμοιβή, και περιμένει στο τέλος αιώνια ζωή, και περιμένει στο τέλος ευλογία μέσα από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται, δόξα στο Θεό. Βεβαίως ξέρουμε ότι όποιος γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και τον αγαπήσει και τον φέρει στο κέντρο της καρδιάς του, το σίγουρο είναι ότι θα γνωρίσει και τον εχθρό. Ο εχθρός θα ξεσηκωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φέτος είμαι σίγουρη ότι όλοι δώσαμε μάχες σε κάποιο μέρος. Κάποιο σημείο της ζωής μας είχαμε τον εχθρό της ψυχής μας που μας πολεμούσε. Και να μην νομίζουμε ότι και του χρόνου αυτό δεν θα ισχύει. Θα ισχύει. Η μάχη θα είναι εκεί πέρα, πάντοτε. Δεν θα σταματήσει ο εχθρός. Εάν ο εχθρός διάλεξε μέσα από τον Ηρώδη να στείλει ένα ολόκληρο στράτευμα για να καταστρέψουν τον Ιησού Χριστό, πόσο μάλλον εμάς, δόξα στον Κύριο. Αλλά να έχουμε θάρρος, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί όπως ήταν με αυτό το βρέφος ο Θεός ο Πατέρας και τον φύλαξε και έστειλε να ενημερώσει τον πατέρα του τον Ιωσήφ, τον άνθρωπο τον Ιωσήφ, όχι πατέρα του, αλλά ξέρετε τώρα. Οικογένεια ήταν. Μια οικογένεια ήταν, αγαπημένη. Τον προειδοποίησε και του λέει: φύγε από εκεί. Θα πας τώρα στην Αίγυπτο. Και ο Ιωσήφ, υπακούοντας το θέλημα του Θεού, ξεκίνησε την περιπέτεια της ζωής του, αγαπητοί αδελφοί. Ξεκίνησε αυτή την ευλογημένη πορεία, την οποία είχε σχεδιάσει ο Θεός για αυτόν προκαταβολής κόσμου. Και ο Θεός έχει ένα σχέδιο για κάθε έναν από εμάς ξεχωριστό, το οποίο με τη χάρη του Θεού, η επιθυμία μας να είναι να εκπληρώνεται όπως ακριβώς θέλει αυτός. Από το Α μέχρι το Ω. Να ζήσουμε όλοι μας τη ζωή την οποία έχει σχεδιάσει και επιθυμεί ο Θεός για μας. Δόξα στον Κύριο. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο επιλέγει ο Κύριος. Ο Κύριος το έχει ετοιμασμένο. Στο χέρι μας είναι τι θα το κάνουμε. Θα το αποδεχτούμε. Θα πούμε αμήν. Θα απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Να σηκώσουμε το σταυρό. Και να πούμε αμήν, Κύριε, στο θέλημά σου. Ό,τι θέλεις εσύ δεν γίνει. Δόξα στον Κύριο. Τότε θα έχουμε και την προστασία του Θεού. Δεν θα έρθουμε σαν μηχανία, μας υπόσχεται ο λόγος του Θεού. Θα φοβηθείς, θα τρανταχτείς, θα τρομάξεις, αμήν. Αλλά σε αμηχανία δεν θα έρθεις. Εκεί που θα λες, ντροπιάστηκα. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός να ντροπιαστείς επειδή πιστεύεις στο όνομά του. Δόξα στον Κύριο. Και ο Ιωσήφ έφυγε, πήγε στην Αίγυπτο και μέσα από εκεί, μετά περάσαν τα χρόνια, ζήσανε και στην Αίγυπτο, γυρίσανε μετά στη Ναζαρέτ με τη χάρη του Κυρίου. Όλα στο σχέδιο του Θεού. Όλα όπως τα είχε σχεδιάσει ο Κύριος μας, δόξα στον Κύριο, με τη χάρη του Θεού. Και ένας άλλος όμως άκουσε για τη γέννηση του Χριστού. Και ένας άλλος ενημερώθηκε, αυτός που έστειλε το στάθεμα, ο Ηρώδης. Και αυτό να μας φοβίζει, αγαπητοί αδελφοί, αν έχουμε πικρία στην καρδιά μας. Αν έχουμε πράγματα τα οποία έτσι νιώθουμε μια δυσφορία. Έρχεσαι στην Εκκλησία και νιώθεις δυσφορία. Διαβάζεις το λόγο του Θεού και έτσι λίγο σε ενοχλεί. Βλέπεις αδέρφια και έτσι στραβώνει λίγο το πρόσωπο. Πρόσεξε. Η αμαρτία είναι στην πόρτα. Είναι έτοιμη να μπει. Είναι έτοιμη να μπει και θα σε κάνει σαν τον Ηρώδη, ο οποίος θα γίνει κυνηγός του Χριστού. Δεν θα γίνει άνθρωπος τον οποίος το λατρεύει. Δεν θα γίνει άνθρωπος ο οποίος θα κάνει πίσω και θα πει: έλα, Κύριε, να γίνεις εσύ βασιλιάς. Αυτό είναι ο Ηρώδης. Ο άνθρωπος που αντιστέκεται στο θέλημα του Θεού. Δεν έχει το μυστήριο της ευσέβειας μέσα του, έχει το μυστήριο της ασέβειας μέσα του. Υπηρετεί άλλον Θεό. Γιατί το μυστήριο της ασέβειας είναι ότι ο Θεός ήρθε στη γη και εμείς πρέπει να τον υπακούσουμε και να παραδώσουμε τη ζωή μας σε αυτόν εξ ολοκλήρου. Δόξα στον Κύριο. Θεός να μας φυλάει λοιπόν. Να προσέξουμε, γιατί η ρίζα πικρίας μπορεί να μολύνει πολλούς και να κάνει ζημιά όχι μόνο σε μένα, να κάνει ζημιά στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, στα αδέρφια μου. Δόξα στον Κύριο. Και γιατί να το όνομά μου να καταγραφεί στην αιωνιότητα σαν ο άνθρωπος που έκανε ζημιά στο έργο του Θεού. Το όνομα του Ηρώδη τώρα, αδελφοί, πώς είναι? Ποιος δοξάζει τον Ηρώδη για τα μεγάλα πράγματα τα οποία είχε κάνει? Κανένας. Γιατί πράγμα τον θυμούνται τον Ηρώδη?
Για το ναό που έκτισε, για το αυτό, δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος Ηρώδης ή ο προηγούμενος. Για αυτά που έκανε τέλος πάντων στα Ιεροσόλυμα, για τα μεγάλα του έργα. Όχι, όλοι το θυμούνται για τον σφαγέα των τέκνων στη Βηθλέμ. Δόξα στον Θεό. Και ό,τι κάνουμε τώρα, ό,τι απόφαση τα κάνουμε τώρα, όποια είναι η αντιμετώπιση που δίνουμε στη γέννηση του Χριστού στη ζωή μας, αυτό θα έχει αντίκτυπο στην αιωνιότητα. Εάν εγώ γίνω σαν τον Ιωσήφ και τη Μαρία και πω αμήν, αυτός είναι. Αυτός είναι ο Ιησούς όπως τον θέλει ο Θεός. Σε στάβλο, σε στάβλο. Σε φάτνη, σε φάτνη. Στην Αίγυπτο, στην Αίγυπτο. Δεν με ενδιαφέρει. Αρκεί να είναι μαζί μου, αρκεί να είναι μέσα στην καρδιά μου. Αρκεί να είναι το κέντρο της ζωής μου. Τότε, αδελφοί αγαπητοί, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα με τη χάρη του Θεού. Τίποτα. Γιατί θα είμαστε πλήρεις, δόξα στον Θεό. Ήθε ο Κύριος να κάνει χάρη και να μας βοηθήσει όλους να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα προσεύχομαι για μένα και την οικογένειά μου, να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Γιατί δεν σας το κρύβουμε ότι είναι δύσκολο για μας εκεί πέρα, είμαστε λίγοι, νοσταλγούμε πολλές φορές έτσι το μπούγιο που έχει εδώ η Εκκλησία της Κηφισιάς, με τη χάρη του Θεού. Ανησυχούμε για τα παιδιά, γιατί δεν υπάρχουν παιδιά στην Εκκλησία μας εκεί πέρα. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Ότι ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Ότι ο Κύριος θα σώσει ψυχές. Δόξα στον Κύριο. Και αυτό δεν το λέμε για τη δόξα των ανθρώπων, δεν το λέμε γιατί θέλουμε το οτιδήποτε. Το θέλουμε επειδή το θέλει εκείνος. Το θέλουμε επειδή μας το κάνει εντολή. Μας λέει πρέπει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και εμείς πρέπει να πούμε αμήν. Γιατί αν δεν γίνει αυτό. Δόξα στον Κύριο. Τι να πούμε. Τσάμπα. Μια ζωή για πέταμα. Δόξα στον Θεό. Και δεν το θέλουμε αυτό, έτσι δεν είναι, αδελφοί? Θέλουμε να επενδύσουμε σωστά τα λίγα χρόνια τα οποία έχουμε στη γη. Αμήν. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Προφήτεψες για με τη σωτηρία, μου χάρισες